Σεβασμιότατε και σεφτέτη μετάλθα μας, ενδοξότατε κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή Χριστουγεννιάτικη συναυλία μας. Τα Χριστούγεννα είναι η απαρχή του σωτηριολογικού έργου του Θεού. Με την εγχρόνω γέννηση του Χριστού, ο άνθρωπος γίνεται και πάλι κατά χάρη Θεός. Σκοπός της ανθρωπίσεως του Χριστού ήταν και είναι η θέωσης και η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Άγιος Αθανάσιος, σε μία ομιλία του για τα Χριστούγεννα, αναφέρει ότι ο Θεός έστειλε τους προφήτες για να προετοιμάσουν το έργο. Η εορτή των Χριστουγέννων είναι η επαλήθευση της Ευαγγελίας προς τους πρωτοπλάστους, όταν εκείνοι αμάρτησαν έναντι του Θεού. Όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός εξεδίωξε από την κρυφή του Παραδείσου, δεν τους άφησε χωρίς ελπίδα. Αυτή η ελπίδα πέρασε σε όλους τους λαούς στη μετέπειτα ιστορία του ανθρώπου. Για παράδειγμα, οι Βαβυλώνοι περίμεναν ένα Μεσσία, ένα Βασιλέα, ο οποίος θα γεννηθεί σε μία χώρα δυτικά από την δική τους. Γι' αυτό και οι μάγοι, μόλις είδαν τον αστέρα, κατάλαβαν ότι ο αναμενόμενος είχε γεννηθεί. Αλλά και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν μέσα τους αυτόν τον σπερματικό λόγο. Για παράδειγμα, ο τραγικός μας ποιητής Εσχύλος, στο περίφημο έργο του «Προμηθεύς Δεσμότης», βάζει στο στόμα του Ερμή να λέει στον Προμηθέα, όταν ο δεύτερος τον ρώτησε πότε επιτέλους θα τελειώσουν τα βάσανά. Γράφει: «Τέρμα στον πόνο σου αυτόν μη καρτερείς, πριν κάποιος Θεός τις συμφορές σου σηκώσει και στον ανήλιαγον άδει αντί για σένα, τους άφηγους κατέβει του καρτάρου πηθού». Ο μεγάλος μας φιλόσοφος, ο Σωκράτης, στην Απολογία του αναφέρει: «Άντρες Αθηναίοι, την υπόλοιπη ζωή σας θα την περάσετε στο πνευματικό λίθαρκο, εάν ο Θεός δεν στείλει κάποιον άλλον προς εσάς, φροντίζοντας για εσάς». Αυτή τη μεγάλη νεωτή, αυτή την προσδοκία της ανθρωπότητος, θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Μέσα από τα κείμενα και τους ύμνους που θα αποδώσουν οι ιεροψάλτες της Μητροπόλεως μας και οι μαθητές της Σχολής της Εθνής Μουσικής του Συλλόγου των Ιεροψαλτών, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη και καθηγητή κυρίου Γεωργίου Σακέλη, θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε και από αυτή την εκδήλωση για το εορταστικό γεγονός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, σε μία ομιλία του για τα Χριστούγεννα, αναφέρει ότι ο Χριστός γεννάται στον κόσμο, γι' αυτό και πρέπει όλος ο κόσμος να δοξάσει αυτό το γεγονός. Ο Χριστός από τον ουρανό κατεβαίνει στην γη, από την οποία υψώθηκε για να υψώσει όλους εμάς. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι λαοί, ας δοξολογήσουμε τον Σαρκοθένα Κύριον και με χαρά στην καρδιά, ας τον ανυμνήσουμε και τον πιάσουμε δοξάσουμε. Αυτός ο Θεός της ειρήνης, που δεν είναι άλλος από τον μεγάλη βουλής Άγγελο, αυτός που μας παρέχει την ειρήνη, ήρθε σε εμάς, ώστε με το φως του να μας οδηγήσει από το σκοτάδι στο φως, περπατώντας από τη νύχτα στον όρθρο, γι' αυτό και πρέπει να τον δοξολογήσουμε. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Θεός όν ειρήνης, ο πρώτος και ο πέμπτος σειρμός των καταβασιών της εορτής, σε ήχον πρώτο. Please.
της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που χρησιμοποιείται πολύ έντονα μέσα στην Θεία Λειτουργία και τη Λατρεία γενικότερα, είναι το βιβλίο των Ψαλμών ή αλλιώς το γνωστό Ψαλτήριο. Το Ψαλτήριο, έτσι σύμφωνα με την ιστορία και την παράδοση, είναι του βασιλέως και προφήτου Δαβίδ. Είναι το μοναδικό βιβλίο σε μορφή ποίηματος και αποτελείται από 150 ψαλμούς. Οι ψαλμοί αυτοί χωρίζονται σε 20 καθίσματα, τα οποία διαβάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, κυρίως στα μοναστήρια, ενώ την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Αρακοστής διαβάζεται όλη τη βδομάδα 2 φορές. Το ψαλτήριο έχει άμεση σχέση με τη λατρεία και χρησιμοποιείται σε όλες τις ακολουθίες, στον όρθρο, στη Θεία Λειτουργία, στον Εσπερινό, στις παρακλήσεις, στο απόδειπνο και σε πολλές άλλες ακολουθίες. Στον όρθρο, εκτός από τον εξάψαλμο και τον πεντηκοστό ψαλμό, χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια των καθισμάτων του όρθρου. Μεταξύ των τροπαρίων του όρθρου υπάρχει το κάθισμα του ψαλτηρίου για να ακολουθήσει το γνωστό τροπάριο του καθίσματος. Τις Κυριακές, όπως και στις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, αλλά και στις εορτές μεγάλων Αγίων, υπάρχει και ο γνωστός πολυέλεος. Ο πολυέλεος είναι ένας ή δύο ψαλμοί, όπου οι μοναχοί την ώρα εκείνη ανάγουν τον πολυέλεο, ενώ ο εφημέριος, φορώντας επί τρεχίλιο και το μοναχικό μαντία ή ένας μοναχός, θυμιάζει τον άλλο. Ένας από τους πολυελαίους είναι και ο 60ος ψαλμός, που φέρει τον τίτλο «Εις το τέλος εν ύμνης το Δαβίδ». Μέσα από τον ψαλμόν αυτόν, ο Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό να ακούσει την φωνή της δεήσεώς του και την προσευχή του, ώστε να τον οδηγήσει όπως και όλους μας στην ελπίδα. Διότι η καρδία έχει καταληφθεί από μεγάλη λύπη και ατονία. Γιατί εσύ είσαι για μένα